γίνει κάποιες προσθήκες σήμερα στο πλατό μας. Και τι προσθήκες, Αγγελική μου. Πίσω σου να κοιτάξω, αριστερά μας, δίπλα σου δεξιά, να κοιτάξεις. Δίπλα μου αυτό το μαγικό σπιτάκι. Τι να κοιτάξω, δηλαδή. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει τις φετινές γιορτές, γιατί εκτός το ότι έρχεται από ένα πολύ νόστιμο κατάστημα, είναι ότι τα σπιτάκια μας φέρνουν και αυτές τις οικογενειακές γιορτές, αυτό το κλίμα, ότι πρέπει να είμαστε στο σπίτι μας, πάμε ένα ωραιότατο δωράκι για μικρούς και μεγάλους, γιατί μην νομίζουμε ότι είναι μόνο για παιδιά. Κοίτα εδώ, ένα τσουρέκι. Ένα τσουρέκι σοκολατένιο φανταστικό. Που μπορείς να πας επίσκεψη όπου θέλεις. Είναι άλλωστε οι μέρες που πηγαίνουμε στα σπίτια, υπάρχει αυτή η ζεστασιά. Και πού θα βρεις την καλύτερη ζεστασιά? Εκεί που θα βρεις και τα καλύτερα μελομακάρονα και τους καλύτερους κουραμπιέδες. Τα οποία μπορεί σπιτάκι ως τώρα να μην έχουμε φάει και θα φάμε τις επόμενες μέρες. Αλλά τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες από 1η Δεκεμβρίου νομίζω ότι κυκλοφορούν. Έτσι δεν είναι, κύριε Μιχαλόπουλε? Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες δεν είναι μόνο του 15η ημέρου. Βγαίνουν από 1η Δεκέμβρη. Προσωπική μου άποψη θα έπρεπε να βγαίνουν και το καλοκαίρι. Αλλά εσείς οι ζαχαροπλάστες τα ορίζετε αυτά. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στο στούντιό σας. Γιατί το Ιόνιο είναι πράγματι ένα τηλεόραση που είναι η καλύτερη της περιοχής μας και μπορεί κανείς να βλέπει πράγματα ωραία. Όσον αφορά το θέμα της δουλειάς μου, λέτε σχετικά, πράγματι η εποχή των γλυκισμάτων, όλο το χρόνο βέβαια είναι, αλλά τις μήνες τους χειμωνιάτικους και τους εορταστικούς των Χριστουγέννων, έχουμε πληθώρα προϊόντων εξ αυτών και πράγματι έχουμε δημιουργήσει πάρα πολλά πράγματα. Πώς ξεκίνησε η δική σας προσωπική ιστορία με τη ζαχαροπλαστική? Είναι πολύ μακριά, είναι πολύ μεγάλη. Να φτάσουμε λίγο σε εκείνη τη μακρινή στιγμή που σας ήρθε η έμπνευση να ασχοληθείτε με τη ζάχαρη. Κατάγομαι από μια αγροτική οικογένεια. Οπότε και πολύ μελή. Οπότε λοιπόν όταν ήρθα κι εγώ στην Πάτρα από το χωριό, πήγα να κάνω κάποιο επάγγελμα, πέρα να εξασκήσω κάποιο επάγγελμα. Ήταν το 1968 και βρέθηκα να εργαστώ σε κάποιο ζαχαροπλαστείο, συγκεκριμένα του κ. Τουλιάτου. Ένας αξιολάτρευτος άνθρωπος, ένας ωραίος δημιουργός, ένας άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Και γι' αυτό λοιπόν εκεί κάτσα μαζί του 3 χρόνια. Έμαθα μερικά πράγματα από τη δουλειά, γιατί η δουλειά είναι ατελείωτη αυτή. Είναι μια πολύ καλή δουλειά, αλλά είναι πολύ δύσκολη. Θέλει να έχει φαντασία, θέλει να έχει μπεράκι. Πρέπει να την αγαπήσει κανείς για να μπορέσει να δημιουργεί και να φτιάχνει αυτό το οποίο πρέπει να βγάλει το αποτέλεσμα. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο κύριος Μιχαλόπουλος έχει τα καταστήματα Edelweiss στην Πάτρα, τα οποία έχουν φτάσει στον αριθμό 8 και νομίζω ότι με βήματα σταθερά καταφέρνεις να πετυχαίνεις τέτοιους στόχους. Δεν ξέρω αν τότε που ξεκινήσατε φανταζόσασταν ότι θα φτάνατε σε αυτό το σημείο του σήμερα. Όχι ασόλως. Πράγματι. Με πολύ αργά βήματα, με στόχους, με μεράκι, με εργασία πάρα πολλές ώρες, με εργασία κοπιαστική. Είναι δύσκολη δουλειά αυτή δικιά μας. Το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα ζαχαροπλαστείο με τον Λεφόμο το 1974. Πού είναι μια ιστορία. Πρώτο? Το πρώτο είναι στην Αγία Σοφία. Εκεί που παραμένει το ίδιο. Αυτό το ίδιο, έτσι δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Ωραία, ναι. Όταν πρωτό έγινε πολυκατοικία, είμαστε οι πρώτοι που νοικιάσαμε το κατάστημα κάτω. Και οι πρώτοι που δημιουργήσαμε το πρώτο μας κατάστημα. Εκεί σταματάμε εμείς, να ξέρετε, μετά την Κυριακάτικη παρέλαση του καρναβαλιού. Πάντα για παγωτό. Παγωτό, ναι. Πάντα. Είναι το έθιμο. Είναι το έθιμο, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν να φανταστώ, αν είσαι από τόσα χρόνια μέχρι σήμερα, το 2022, αλλαγές 23, σταθεροί πελάτες. Δηλαδή που τους ξέρετε με το ονοματεπώνυμό τους, οικογένεια, παιδιά, εγγόνια. Πιστέψτε το. Εγώ και ο αδερφός μου μετά, όταν ήρθαμε και γύραμε τεχνίτες, πήγαμε σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Δουλέψαμε σε μεγάλα ζαχαροπλαστεία. Κατεβήκαμε στην Αθήνα, πάλι σε άλλα ζαχαροπλαστεία. Μετά από στρατιώτης που ήρθα και εγώ και πήγα και δουλέψα σε ξενοδοχεία στην Κέρκυρα, στο Χανδρί. Έκανα μια πρακτική στο Μοντε Κάρλο στη Γαλλία, στο Hotel de Paris. Ήμουν εκεί 6 μήνες, 7 μήνες περίπου. Αν δεν κάνω λάθος, η ζαχαροπλαστική έχει βάση Γαλλία. Γαλλική ζαχαροπλαστική. Οπότε εσείς πήγατε στην πηγή για να μάθετε την καλύτερη μαϊστρία, έτσι. Βοηθούμενος από τον κύριο Χανδρή, που ήταν στα ξενοδοχεία του, με έστειλε εκεί για να κάνω μια πρακτική για να γίνω καλύτερος. Και πράγματι έμαθα πολλά πράγματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η δουλειά. Ήρθαμε τον Λεφόμο μετά, κάτσαμε και συνεχίσαμε μαζί με τον Λεφόμο από το 1980. Το όνομα Edelweiss το βγάλα από την Αθήνα και δούλευα στο Λασιτέ, σε ένα άλλο μέρος επάνω στην Αθήνα, στο Κεφαλάρι. Και πήγαινα σαν επισκέπτης στο Edelweiss τότε. Ήταν ένα
αλλιώς στυλ. Ήτανε καφετέρια και ήτανε και πιτσαρία. Ήταν, λοιπόν, και εκτότε μου άρεσε το όνομα. Ή διάβασα για το λουλούδι των Άλπιων. Λουλούδι, ναι, ναι, ναι. Το θαυμάσιο λουλούδι που έχει μια ωραία ιστορία. Και έκτοτε του είπαμε, είπαμε τον αδελφό μου να το κάνουμε Edelweiss. Και έγινε το πρώτο Edelweiss στην Ελλάδα. Μετά από αυτό το οποίο το είχαν κάποιοι άλλοι κύριοι, μετά το παράτησαν το όνομα. Ναι. Το πρώτο Edelweiss στην Ελλάδα ξεκίνησε από το δικό μας όνομα. Είναι τιμή και καλό που το λέτε ότι το εμπνευστήκατε από ένα άλλο κατάστημα. Γιατί ναι, όχι, όχι λίμον. Και μου έδωσε ένα ζώο, μου έδωσε. Από τότε μέχρι σήμερα αλλαγές. Πολλές. Το να μπείτε μέσα σε μια αγορά η οποία πλέον είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Πάρα πολύ ανταγωνιστική. Το να καταφέρετε να αντέξετε μέσα σε αυτό το χώρο, πώς θα καταφέρετε, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Γιατί κάποιο μυστικό θα έχετε μετά. Μετά θα μας δώσει και τα μυστικά για τις συνταγές. Ναι, αλλά τώρα για το μυστικό της επιτυχίας. Για τις συνταγές θα πάρετε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν όταν ανοίξαμε αυτό το μαγαζί. Είμαστε ήδη τεχνίτες καλοί με τον αδερφό μου. Ό,τι το μπορούσαμε να κάνουμε το καλύτερο, το δώσαμε στο κατάστημά μας. Ας σημειωθεί εδώ τότε ότι ήταν μια μεταπτύχια κατάσταση. Και αργότερα που ανοίξαμε, είχαν αρχίσει να δίουν κάτι καταστήμα του Καραβίτη, του Βοσινάκη, του Παυλίδη, αυτά. Αρχίσαν και δίανε. Αλλά έμεινα εγώ και το Edelweiss έμεινε και ο Λοτσάρης. Όλοι οι ζαροπλάστες της τελευταίας γενιάς αυτής έχουν περάσει από το δικό μας ζαροπλαστείο και από το Λοτσάρη του ζαροπλαστείου, που και αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Έχουν εκπαιδευτεί σε εσάς, λοιπόν. Και... Ναι, και έχουν εκπαιδευτεί και, έχουν... και αυτό είναι μεγάλη μου χαρά. Εσείς... Γιατί και εγώ έμαθα κάπου αλλού, αγαπητή ναι. Ελένη. Εσείς μέσα στα χρόνια ξεκινήσατε από ζαχαροπλάστης, από τεχνίτης, εκπαιδευτήκατε εσωτερικό-εξωτερικό. Σήμερα διοικείτε μια επιχείρηση με πολλά καταστήματα, με πάρα πολλούς εργαζόμενους. Σας έχω πετύχει και εκτός πατρών, σε εκθέσεις που γίνονται για την προώθηση και για τη γνώση, γιατί λαμβάνετε μεγάλο και γνώση πράγμα. Όλα αυτά. Ήθελα να ρωτήσω, μπαίνετε στην κουζίνα της ζαχαροπλαστικής? Δηλαδή, ακόμη πολλές φορές παρεμβαίνω διακριτικά να βοηθήσω κάτι, να επιλέξουμε κάτι, να βοηθήσω και να δώσουμε κάποιο άλλο. Ξέρετε, η ζαχαροπλαστική είναι και μόδα. Παίρνουμε πρότυπα και από την Ευρώπη, δημιουργούμε και δικά μας, κρατάμε τις παραδόσεις μας. Όλα αυτά πρέπει να προσέχουμε. Ένας ζαροπλάστης πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεγμένος, διότι είναι μια λεπτή δουλειά, όπως προείπα, και θέλει μεγάλη προσοχή. Αρχικά θέλει ζύγισμα στα πάντα με ακρίβεια. Ναι, με ακρίβεια. Άρα πρέπει να είστε και άνθρωπος έτσι στη ζωή σας. Ακριβέστατο. Ακριβέστατο. Το πιστεύω, δηλαδή. Να είστε καλά, ναι, ναι. Πηγαίνουν έτσι τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Να έχουμε υγεία μόνο αυτά και όλα θα πάνε καλά. Έχετε αγαπημένο γλυκό? Πιστέψτε το, τα δοκιμάζω όλα. Τα δοκιμάζω, δοκιμή. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να δω την κρέμα πώς βγήκε, να δω πώς έγινε το προϊόν, τι τελικό προϊόν θα γίνει. Δημιουργούμε πάρα πολλές πρώτες ύλες δικές μας στο εργοστάσιο και δόξα τω Θεώ. Ο κόσμος το αποδέχεται ο κόσμος. Μπράβο. Και να μιλήσουμε και για την παραγωγή. Τι βρίσκει στο κατάστημά σας ο κόσμος που θα έρθει, δηλαδή κάποιος που δεν έχει επισκεφθεί τον Edelweiss, γιατί το Ιόνιν είναι περιφερειακό κανάλι, μπορεί κάποιος να μας βλέπει τώρα στη Λακωνία, μπορεί να μας βλέπει στην Αρκαδία. Θα έρθει στην Πάτρα. Τι θα δει στο κατάστημα που θα έρθει? Δεν θέλω να περιευτολογώ, είναι μεγάλο εργοστάσιο, έχει πάρα πολλές δουλειές. Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε αυτή την επιχείρηση. Απασχολεί αυτή τη στιγμή 160 άτομα. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παγωτό, θα γίνει 200. Αυτό το παγωτό έχει κάνει, ναι, νομίζω, την γροθιά στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Δεν ξέρω, αν το σκεφτώ πριν 10-15 χρόνια, δεν ήταν έτσι, κύριε Μιχαλόπουλο. Δεν τρώγαν παγωτό όλο το χρόνο. Εγώ θυμάμαι το πρώτο μας παγωτό, όταν ήμουν μικρή, το τρώγαμε 25 Μαρτίου. Τώρα ολοχρονής το τρώμε. Τώρα το τρώμε ολοχρονής. Δεν είναι πολύ θετικό αυτό, δηλαδή, πάρα και για εσάς. Πάρα πολύ θετικό. Και με εξαιρετικό παγωτό, σας λέω εμείς. Επενδύσαμε, αγαπητοί μου, στο λέω ειλικρινά, επενδύσαμε πάρα πολλά χρήματα. Ό,τι κερδίζει η επιχείρηση δεν τα φτιάξαμε, ούτε σπίτια, ούτε καλή ζωή που λέμε. Όλα πήγανε στο εργοστάσιο, το οποίο έχει γίνει ασύγχρονο εργοστάσιο αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα είναι πανελλαδικής εμβέλειας, σε όλη την Ελλάδα δίνω παγωτά. Μεγάλες εταιρείες, πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, δηλαδή πολυεθνικές εταιρείες, προμηθεύονται από εμάς τα παγωτά, ορισμένα είδη παγωτών από εμάς. Ορισμένα είδη παγωτά από εμάς. Και αυτό μας βοηθάει απεριόριστα. Όχι μόνο τη δουλειά που έχουμε σε αυτούς, αλλά και ο κόσμος το προτιμάει. Δεν θέλω να λέω πολλά, αλλά τα παιδάκια που ερχόνται, κάτι μικρά παιδάκια που έχω πολλούς πελάτες από το 1974, να σκεφτείτε, είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος έχει περάσει και οι πατρινοί που μας ξέρουν. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω όλους, μέχρι μου μιλάμε πολλές φορές.
και μου λέει: Κυριάννη, θυμάμαι, μου λέει που με κέρασε παγωτό. Εσένα, του λέω. Ναι, μου λέει: Ερχόμουν, μου λέει και με κέρασε πάντα. Ήταν το παιδάκι το μικρό. Ήταν όπως εμάς εδώ σήμερα, που μας φέρατε όλα τα καλούδια, όλα. Δηλαδή, τι να πρωτοπιάσουμε, τι να πρωτογευτούμε. Το θέμα είναι να δίνεις αγάπη και στα παιδάκια, ιδίως, τα οποία είναι τόσο αγνά. Εμένα, επειδή μου λείψανε στα παιδικά μου χρόνια και τα αγγλικά και όλα αυτά, το λέω με καλοσύνη. Τώρα δεν μπορώ να μην. Στα αγγελούδια δεν μπορεί να μην τα αγαπάω και να μην τα προσφέρω γλυκίσματα. Η νέα γενιά θα ασχοληθεί και τα εγγόνια θα ασχοληθούν, το πράγμα. Βλέπετε με το Edelweiss. Πράγματι, από γενιά σε γενιά. Πράγματι, έχουμε μια. Έχουμε 6 διαδόχους. Είμαστε 2 αδέρφια, 3 παιδιά αδελφών μου και άλλα 3 παιδιά έχω εγώ. Και αυτά τα παιδιά είναι τόσο ικανά πράγματι που θα κρατήσουν την επιχείρηση οπωσδήποτε. Μπράβο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και να μεταλαμπαδεύετε και οι γνώσεις παράλληλα. Βέβαια. Δηλαδή... Μα τώρα είναι όλα τα παιδιά εργάζονται σε εργοστάσιο, έχουν κάποιο πόστο, όλα απασχολούνται. Είναι μια δουλειά που την αγαπάνε, πιστεύω. Και θα προχωρήσει, πιστεύω. Τώρα τι να σας πω, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα σε αυτό το θέμα του μέλλοντος και της τύχης. Πάντως. Θα τα φέρει όπως πρέπει η ζωή μακάρι, και για εσάς. Και θα τα φέρει γλυκά. Και θα τα φέρει γλυκά. Εννοείται αυτό. Δεν γίνεται με τόσο γλυκό να μην γίνει και κάτι τέτοιο. Πείτε μας τώρα στόχους. Αλλάζει ο χρόνος. Είμαστε 2022. Λίγες μέρες για να αλλάξει και ο χρόνος. Έχουμε μικρό διάστημα για να αλλάξει το έτος. Τι εύχεστε για το 2023, τι να φέρει για εσάς και για το Edelweiss. Εγώ δεν θα πω για το Edelweiss, θα πω για τον κόσμο. Θα πω για τους συμπολίτες μας, θα πω για τους ανθρώπους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Για αυτούς να φέρει μια χαρά, να έχουν καλή τύχη, να φέρει υγεία πρώτα απ' όλα και μετά να έχουν μια ευχάριστη ζωή και μια καλή ζωή όσο μπορεί ο καθένας περισσότερο. Αυτό είναι ευχή, αυτή είναι η ευχή. Ο κόσμος να έχει υγεία πρώτα και μετά να περάσει και να περνάει καλά κι αυτό, γιατί όλα είναι, στη ζωή αυτή είναι όλα περαστικά. Αλήθεια. Εμείς να προτείνουμε λοιπόν για επιλογές, γλυκές επιλογές, το κατάστημα Edelweiss, σπιτάκια θέλετε. Πολύ όμορφα. Θα βρούνε πολλά πράγματα σε διακοπές. Για τα παιδάκια. Θέλετε. Σκοτένια ή σοκολατένια. Έχουμε πολλά. Μελομακάρονα. Θα βρούνε πολλά πράγματα και πρότυπα πράγματα, χωρίς περιβολές. Είπα ορισμένα από όσα είδαμε, δίπλες που εγώ τρελαίνομαι. Τα πάντα λοιπόν εκεί. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας τα φέρατε όλα, τα είδαμε και από κοντά. Εμείς τα έχουμε και δίπλα μας, πηγαίνουμε στο κατάστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Πηγαίνουμε στην πηγή και τα παίρνουμε κατά. Οπότε, αν θέλετε να έρθετε στην Πάτρα και θέλετε να γευτείτε κάτι γλυκό, Ελένη, μία είναι η επιλογή. Edelweiss. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χαρώ πολύ να σας δω και να επισκεφτείτε το εργοστάσιο. Θα είναι μια εμπειρία που θα την έχετε, θα σας μπει για ξέχαστη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και το κανάλι σας. Να είστε καλά.